Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς η ζωή του, γιατί θεωρείται ο Άγιος του 20ου αιώνα, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Αναλήψεως του Κυρίου, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε, μεγάλη μας χαρά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή. Και μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος, συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Φουκαδάκη. Ευχαριστούμε Καλησπέρα, πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την τιμή να συνομιλήσουμε για το μεγάλο Άγιο του αιώνα μας. Δική μας μεγάλη χαρά. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Να γνωρίσουμε λίγο τη ζωή του. Ποιος ήταν, πότε γεννήθηκε, πού έζησε και γιατί τελικά έγινε Άγιος. Ναι, ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο Άγιος του αιώνα μας, όπως είπατε προηγουμένως, από τους πλέον γνωστούς, ναι. Και θα έλεγα και, ας μου επιτρέπει η έκφραση, από τους πλέον δημοφιλείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Ναι. Γεννήθηκε, από ό,τι γνωρίζουμε από τη βιογραφία του, την 1η Οκτωβρίου του 1846, στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης. Οι γονείς του, ο Δημοσθένης και η Μαρία Κεφαλά, είχαν 6 παιδιά. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν το 5ο παιδί της οικογένειας. Βαφτίστηκε με το όνομα Αναστάσιος στο χωριό του. Στην Σιλιβρία έζησε τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. Εκεί τελείωσε και το δημοτικό σχολείο. Όμως οι συνθήκες στις οποίες ζούσε τον ανάγκασαν 13 χρονών και για να τελειώσει ευρύτερες σπουδές, να φύγει από το χωριό του και να βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, καταρχήν, για να εξοικονομήσει τα προστοζήν, εργάζεται σε ένα εργοστάσιο καπνού. Πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας. Το αφεντικό του, ας το πω έτσι, καταπιεστικό. Και για ένα διάστημα, ο Άγιος Νεκτάριος, ο νεαρός τότε Αναστάσιος ακόμη, δεν ήταν με το όνομα Νεκτάριος, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ένας γείτονάς του που έβλεπε πώς απερνούσε το νεαρό παιδί στο εργοστάσιο αυτό του καπνού, τον παίρνει κοντά του σε εργοστάσιο επιλοποιίας. Ναι. Στην Κωνσταντινούπολη έμεινε 7 χρόνια. Οπότε 20 χρονών ο νεαρός Αναστάσιος φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και έρχεται στη Χίο, όπου εκεί στο χωριό Λυθή, το χωριό της καταγωγής των γονέων του, πριν πάνε στη Σιλιβρία ζούσαν στη Χίο. Ασκεί και το επάγγελμα του διδασκάλου, γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει, θα έλεγα έτσι, ανώτερες σπουδές για την εποχή εκείνη και μπορούσε να διδάσει και τα παιδιά. Στο στοιχείο εξεδήλωσε και το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, της ζωής του να γίνει μοναχός. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι πάντοτε είχε το ενδιαφέρον να διδάξει. Γι' αυτό και όταν στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στο εργοστάσιο αυτό του καπνού που συσκεύαζε τον καπνό, φρόντιζε πάντοτε να τυλίγει τα δέματα με ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει κάποια ρητά, είτε από την Καινή Διαθήκη, είτε από λόγια των πατέρων της Εκκλησίας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ιεραποστολή. Μάλιστα. Στοιχείο, ο νεαρός Αναστάσιος ακόμη γνωρίζεται με τον τότε επιχειρηματία, θα λέγαμε, της περιοχής, τον Χορέμη, τα δύο αδέρφια μάλλον της οικογένειας Χορέμη, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν όσο γίνεται τον νεαρό, γιατί είχαν αναγνωρίσει ότι είχε κάτι το ξεχωριστό. Αναφέρεται βέβαια στη βιογραφία του ότι ξεκινώντας και από την Κωνσταντινούπολη να έρθει προς Στοιχείο, έγινε ένα θαυμαστό γεγονός, κινδύνεψαν με το καραβάκι εκείνης της εποχής, ιστιοφόρα ήταν εκείνη την εποχή τα καράβια,
να πνιγούν και ο Άγιος Νεκτάριος, ο νεαρός μάλλον Αναστάσιος, με θαυματουργικό τρόπο κατάφερε και έσωσε, να το πω έτσι, και τους ανθρώπους που πέντε στο καράβι και αυτό και να φτάσουν στο στοιχείο. Αυτό το έμαθαν η οικογένεια Χορέμη, γιατί μέσα στο καραβάκι ήταν και ένας ανιψιός της οικογένειας και ήταν μια αφορμή για να βοηθήσουν περισσότερο τον νεαρό Αναστάσιο να σπουδάσει περισσότερο και να έχει τα προστοζή. Από τυχείο έρχεται στην Αθήνα, όπου σπουδάζει στη Βαρβάκιο σχολή και ξαναεπιστρέφει στοιχείο για να συνεχίσει το έργο του. Εκεί όμως τον παροτρύνουν όσοι τον γνώριζαν για να πάνε να σπουδάσει στη θεολογική σχολή. Εν τω μεταξύ έχει χειροτονηθεί μοναχός, παίρνει και το όνομα Λάζαρος και μετά από ένα χρόνο χειροτονείται διάκονος και παίρνει πια το όνομα Νεκτάριος με το οποίο το γνωρίζουμε εμείς. Ως νεαρός ιερέας διαπρέπει και στο κήρυγμα αλλά και γενικότερα στο ποιμαντικό έργο. Στην Αθήνα, αφού γνωρίζεται και με τον πατριάρχη τότε του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας, τον Σοφρόνιο, σπουδάζει στη θεολογική σχολή, τελειώνει τη σχολή θεολογική με υποτροφία την οποία είχε πάρει από το κληροδότημα το Παπαδάκιο, και ο Πατριάρχης, εκτιμώντας τις δυνατότητές του και τα προσόντα του, τον γκαλεί στην Αλεξάνδρεια, όπου τον τοποθετεί καταρχήν γραμματέα στο Πατριαρχείο και μετά, αφού χειροκτονείται ως επίσκοπος Πενταπόλεως, αναλαμβάνει πλέον και ως επίτροπος του Πατριαρχείου. Δηλαδή θα λέγαμε κάτι σαν ο επίτροπος του Πατριάρχη. Μάλιστα, εκείνη την εποχή. Ναι. Δυστυχώς όμως, όπως λέμε και στην καθημερινή γλώσσα, το όρθιο καλάμι το χτυπάει ο άνεμος, αρχίζουν, να το πω έτσι, οι ζήλιες, διάφορες καταστάσεις όπου ο Άγιος Νεκτάριος αρχίζει να αντιμετωπίζει τη ζήλια και το φθόνο των υπόλοιπων μελών του Πατριαρχείου. Ο γέρος πλέον Πατριάρχης Σοφρόνιος ίσως δεν γνώριζε πολλά πράγματα και έτσι οι στενοί του συνεργάτες εκείνη την εποχή, οι οποίοι φθόνησαν τον νεαρό επίσκοπο Πενταπόλεως στον Νεκτάριο ότι θα πάρει το θρόνο του, κατάφεραν να τον διαβάνουν στον Πατριάρχη και ο Πατριάρχης, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία, τον απολύει από τη θέση του, του στερεί παντελώς το μισθό σαν επίσκοπος. Μάλιστα. Και κατά κάποιο τρόπο τον αναγκάζει να φύγει από την Αλεξάνδρεια και να έρθει στην Αθήνα. Στην Αθήνα ουσιαστικά ζει σε μια περιοχή στα Εξάρχεια, όπου ουσιαστικά δεν έχει να φάει το καθημερινό φαγητό. Από τη γειτονιά γύρω-γύρω του έφεραν φαγητό όσοι έβλεπαν την κατάστασή του. Και μάλιστα στην Αθήνα, παρόλο που απευθύνθηκε τότε και στην Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος και στον Αρχιεπίσκοπο των Αθηνών, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, δεν του έδιναν, να το πω έτσι, κάποια εργασία ώστε να βγάζει και τα προστοζήν. Η μεν Σύνοδος, γιατί θεώρησαν ότι είχε την καταδίκη του Πατριαρχείου, και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν είχε, αυτό βρήκαν σαν πρόφαση, δεν είχε την ελληνική υπηκότητα. Εκεί κατά θεία συγκυρία βρέθηκε κάποιος με το όνομα Μελάς, λέγεται ότι ήταν ο πατέρας του Παύλου Μελά, και αυτός τον βοήθησε ώστε να διοριστεί ο νεαρός ο επίσκοπος Πενταπόλεως ιεροκήρυκας απλώς, καταρχήν στην Εύβοια και μετά και στη Φθιώτιδα και στη Φωκίδα. Σε αυτό το τομέα, και αφού έχει αποκατασταθεί λιγάκι η φήμη του, γιατί δυστυχώς όπου και να πήγαινε πάντοτε το συνόδευε η φήμη ότι είχε εκδιωχθεί από το Πατριαρχείο, κατάφερε ο Άγιος Νεκτάριος να αλλάξει, να το πω, ό,τι είχε επικρατήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, και το 1894 ο επίσκοπος Πενταπόλεως
διορίζεται διευθυντής σχολάρχης της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα. Α, μάλιστα. Εδώ πλέον ο Άγιος Νεκτάριος ξεδιπλώνει όλο του το έργο. Και παιδαγωγικά, και εκπαιδευτικά. Ναι, στην σχολή το πρόγραμμά του ήταν, θα έλεγα έτσι, οργανωτικό, παιδαγωγικό, ψυχοπαιδαγωγικό. Ναι, ναι. Και για 14 χρόνια που παρέμεινε σχολάρχης στη σχολή, η σχολή γνώρισε μέρες δόξας. Αναφέρονται πάρα πολλά περιστατικά. Θα τα αναφέρουμε ίσως και παρακάτω για να μην... Εννοείται από τη ζωή του στη Ριζάριο, σαν εκπαιδευτικός, σαν καθηγητής. Μπορώ να καταθέσω μόνο μια προσωπική, θα έλεγα έτσι, εμπειρία. Ναι. Ότι όλοι εμείς που περάσαμε από αυτή τη σχολή και περπατήσαμε στα βήματα που περπάτησε ο Άγιος Νεκτάριος στη σχολή τότε, στη Βασιλής της Σοφίας και μετά στο Χαλάνδρι, θεωρούσαμε και θεωρούμε ακόμη ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ο αιώνιος σχολάρχης της σχολής. Μάλιστα, ναι. Ήταν ο αιώνιος διευθυντής. Έτσι τον ζήσαμε και έτσι τον αισθανόμαστε και μέχρι σήμερα. Τον αναφέρατε συνεχώς καθημερινά οι καθηγητές σας. Η ζωή της σχολής ζούσε συνέχεια με την μορφή του Αγίου Νεκταρίου. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Και σήμερα ακόμη. Και σήμερα ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος για τη Ριζάριο είναι, θα έλεγα έτσι, όχι μόνο ο απλός καθηγητής, ο απλός διευθυντής. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν το ζωντανό παράδειγμα. Ναι. Και για τους μαθητές και για τους καθηγητές και για το υπόλοιπο προσωπικό. Στη Ριζάριο, όπως είπα και προηγουμένως, έκανε 14 χρόνια το σχολάρχη. Οπότε μετά αποφασίζει να ιδρύσει μοναστήρι με καταρχήν 4 γυναίκες οι οποίες ήταν τα πνευματικά του παιδιά στην Αίγινα, ενώ στην αρχή είχε σκοπό να ιδρύσει το μοναστήρι αυτό στο νησί της Σκοπέλου. Α, στη μάλιστα. Σκόπελο. Ναι, ναι. Τελικά, αποφάσισε να είναι και κοντά στην Αθήνα. Να είναι στην Αθήνα. Τελικά επέλεξε, όπως λέει ο ίδιος, με θεία εντολή, δεν αναφέρει λεπτομέρειες, ναι, πώς έγινε αυτό, επέλεξε την Αίγινα, ένα μοναστήρι στο οποίο στην αρχή έμειναν 4 μοναχές και προσθέσαν μετά άλλες 3 και έγιναν 7 και μετά πολλαπλασιάστηκαν και σήμερα βέβαια έχει μεγάλη αδερφότητα και ίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Γιατί αγαπούσε ιδιαίτερα και ήθελε να μιλάει εκτός από την Παναγία, την οποία πάντοτε την έλεγε η μανούλα μας, η μητέρα μας δηλαδή, αναφερόταν στην Αγία Τριάδα. Δυστυχώς όμως τα χρόνια πέρασαν, είχε κουραστεί και είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και με τα σκάνδαλα τα οποία του καταλόγησαν και με όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχε περάσει και στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας και έτσι αρρώστησε από την ασθένεια του προστάτη, καρκίνο ουσιαστικά, ναι, ναι, του προστάτη είχε και αναγκάστηκε να νοσηλευτεί στο Αρετέιο νοσοκομείο, όπου στο Αρετέιο μπήκε το Σεπτέμβριο του 1920 και το βράδυ της 8 προς τις 9 Νοεμβρίου ο Άγιος κοιμήθηκε στο νοσοκομείο. Στο Αρετέιο, γι' αυτό και η γιορτή του. Και γι' αυτό και η γιορτή του είναι στις 9 του Νοέμβρη. Επειδή αναφέρατε τα περιστατικά, να πούμε σε λίγο κάποια περιστατικά από το παιδαγωγικό κυρίως, νομίζω, έχει σημασία. Η αγιοκατάταξή του έγινε το 1961. Ναι, πολλά από χρόνια. Πατριάρχη, από το 20 πολλά χρόνια. Ναι. Συγγνώμη. Το Κωνσταντινούπολη. Με τον Αθηναγόρα Πατριάρχη και η αποκατάσταση, να το πω έτσι, της ζωής και της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου έγινε το 1998 από τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον Πέτρο. Πέτρος. Τον Πέτρο, ο οποίος ένα χρόνο μετά την εκλογή του ως Πατριάρχης έκανε ακριβώς αυτή την αποκατάσταση της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου. Οπότε από το 20 που πέθανε, αν το... Ναι, το 1920. Και πιο μπροστά τα περιστατικά, το 1998 θα λέγατε ότι αποκαταστάθηκε, ναι, η σχέση με το Πατριαρχείο που τον χειροτώνησε. Ναι. Αλλά νωρίτερα ο Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την αγιοκατάταξη. Οπότε αναγνώρισαν την προσφορά. Βέβαια, του. Η ανακομιδή, ναι, των λειψάνων του έγινε το 1953, πιο μπροστά. Ναι. Και είχε ουσιαστικά
Κατάλαβαν ότι είναι του λαού Αγίου. Ήταν Άγιος, αλλά έπρεπε να γίνει και ναι. όλη η διαδικασία αυτή που χρειάζεται. Κύριε Φουκαδάκη, να πείτε. Πολύ γρήγορα έγινε αυτό. Ναι. Δηλαδή, σε 41 χρόνια μέσα. Ήταν σπάνιο εκείνη την εποχή, λέει, τόσο γρήγορα. Α, τόσο γρήγορα να έχει καταταχθεί ένα σαν. Μετά, βέβαια, από αυτό το γεγονός, γιατί ανοίγει τη χωρία των μεγάλων Αγίων του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος, έχουμε η Εκκλησία πολύ γρήγορα να κάνει την αγιοκατάταξη, όπως έχουμε στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύριο και σε άλλους σύγχρονους Αγίους. Αυτό που είπατε ότι ήταν ουσιαστικά σύντομο το διάστημα, 40 και χρόνια για την αγιοκατάταξη, ο λόγος που άργησε και πάρα πολύ να τον αναγνωρίσει το δικό του Πατριαρχείο ήταν ότι τον έδιωξαν τότε κατηγορούμενο ενώ ήταν αθώος. Και αυτό πιστεύετε συνέβαλε πάρα πολύ στο να καθιερωθεί και ως ο Άγιος του 20ου αιώνα. Πάρα πολύ επηρέασε αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις σκοφαντήθηκε και κατακρίθηκε ο Άγιος Νεκτάριος. Δηλαδή το βλέπουμε όχι μόνο τότε που έφυγε από την Αλεξάνδρεια. Α, και μετά, όπως είναι ο πατέρας Χαράλαμπος. Στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι αυτή η φήμη, η κακή φήμη που θέλησαν να περάσει για τον Άγιο, συνεχίζεται και στην Εύβοια, όταν πήγε στη Χαλκίδα, μιλάει μέσα στην Εκκλησία ως ιεροκήρυκας και ο κόσμος αρχίζει να φεύγει, να εγκαταλείπει την Εκκλησία. Χρειάστηκε πολύ καιρός για να το ξεπεράσει αυτό και να μάθει την αλήθεια. Και μάλιστα συνεχίστηκε και αργότερα και στην Αίγινα, όταν εκεί είχε ένα τελευταίο πειρασμό από τη μητέρα μιας δόκιμης μοναχής, τη δόκιμη Μαρία, η μητέρα της, που θεώρησε ότι είχε και κάνει κάποια ανηθικότητα, έτσι το συκοφάντησε, ασχέτως ότι αποδείχτηκε τελικά ότι δεν ίσχυε όλο αυτό. Και μάλιστα και ο ανακριτής που με πολύ αυστηρό τρόπο είχε πάει στην Αίγινα για να κάνει όλες αυτές τις ανακρίσεις, και η μητέρα, ιδίως ο ανακριτής, είχε κακό τέλος. Μάλιστα. Παρά τις προσευχές του Αγίου, ο οποίος συγχώρεσε και σε αυτή την περίπτωση. Κατηγόρησαν έναν αθώο άνθρωπο, θέλετε να πείτε, του συγχώρεσε. Ναι, παρόλα αυτά είχε ένα κακό τέλος. Οπότε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στη φήμη που έχει ο Άγιος του 20ου αιώνα. Ο τρόπος που αντιμετώπισε όλο αυτό, με συγχώρηση, ακολουθώντας κυρίως τον ίδιο το Θεό, το Θεάνθρωπο, ο οποίος συγχώρεσε τους σταυρωτές του, ακολουθώντας άλλους μεγάλους Αγίους, όπως ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης, έτσι και ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος συγχωρεί εκείνους που του έκαναν όλα αυτά, έχει ταπείνωση, δεν κράτησε κακία για κανένα και ήταν ένας από τους λόγους που έφτασε πολύ ψηλά, γιατί ο Θεός τον ανέδειξε ως ένα φίλο. Η φήμη του είναι όντως πολύ μεγάλη και πολλοί έχουν πάρει το όνομα Νεκτάριος από τον Άγιο. Αν κατάλαβα καλά, ως επίσκοπος Πενταπόλεως δεν έμεινε πολύ. Ή έμεινε, υπηρέτησε καθόλου. Ως επίσκοπος Πενταπόλεως έμεινε 3 χρόνια. Α, 3 χρόνια έμεινε. Αλλά πάλι έδειξε εκεί το έργο του. Μάλιστα ίδρυσε και την πρώτη κατηχητική σχολή στην Αλεξάνδρεια με το όνομα Πάντενος. Α, μάλιστα. Α. Και εκτός τούτου, ως ιεροκήρυκας, ως επίσκοπος Πενταπόλεως αλλά και ιεροκήρυκας, είχε το χάρισμα του λόγου και αυτό, να το πω έτσι, ήταν η αφορμή να τον θονήσουν οι υπόλοιποι, να το πω έτσι, οι επίσκοποι και το υπόλοιπο προσωπικό του Πατριαρχείου. Δεν αναφέρονται σπουδαία έργα γιατί δεν πρόλαβε. Τα 3 χρόνια που έμεινε ως επίσκοπος Πενταπόλεως είναι πολύ λίγο για να δείξει το έργο του ο Άγιος Νεκτάριος. Εκεί που έδειξε, και επιτρέψτε μου ίσως να καταχρηστώ και του χρόνου, ότι έδειξε πραγματικά τα προσόντα του, τα πλούσια, ο Άγιος Νεκτάριος, ήταν ακριβώς και ως ιεροκήρυκας και στην Εύβοια και στη Φωκίδα και στη Βιωτία, αλλά ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική σχολή στη Ριζάριο. Το έργο του, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν οργανωτικό, συγγραφικό, παιδαγωγικό και πάντοτε φρόντιζε ο ίδιος να δίδει το παράδειγμα. Έχουν πάμε πολλές περιπτώσεις. Όταν συμβούλευε κάποια παιδιά πρώτους του, έκαναν μια αταξία, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο ίδιος αυτοτιμωρείτο και δεν έτρωγε. Μάλιστα πολλές φορές τα παιδιά και το αναγνώριζαν και έλεγαν θα πεθάνει από την πείνα. Εμείς κάναμε αταξίες και ο σχολάρης έβαλε τον εαυτό του να έχει τιμωρία. Αναφέρεται άλλη περίπτωση ότι πήγε μια μέρα στη σχολή και πήγε εξυπόλυτος. Όταν τα παιδιά διερωτήθηκαν, μα γιατί Άγιε Σχολάρχα ήρθατε εξυπόλυτος, είδε στην πόρτα κάποιον
ζητιάνο, ο οποίος δεν φορούσε παπούτσια, ήταν ξεπόλυτος, είχε βγάλει τα δικά του και πήγε στη σχολή. Μια άλλη περίπτωση, όταν μάλωσαν μεταξύ τους οι καθαρίστριες της σχολής και άφησαν για κάποιες μέρες ακαθάριστο, ναι, το χώρο της σχολής, το χώρο του σχολείου, ιδιαίτερα τις τουαλέτες, πήγε ο Άγιος Νεκτάριος μόνος του, τον είδαν οι ίδιοι μαθητές του, πήγε και καθάρισε για να μην δημιουργηθεί θέμα και τις απολύσουν. Γιατί ναι, ο σχολάρχης δεν είχε το δικαίωμα να απολύσει τις καθαρίστερες, αλλά υπήρχε διοικητικό συμβούλιο. Και αν μάθαινε όλα αυτά που έγιναν, ναι, θα τις απελύει. Για να μην χάσουν τη δουλειά τους, έκανε αυτό τη δουλειά που θα έκανε οι καθαρίστερες. Να πείτε κάτι σε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι κυρίως το έργο του ήταν εκκλησιοκεντρικό. Το επίκεντρο και της Ριζαρίου σχολής ήταν ο Άγιος Γεώργιος. Είναι στη Ριγίλης, είναι εκεί στη Βασιλή Σοφίας. Υπάρχει ακόμα και το στασίδι του εκεί μέσα στις λειτουργίες. Μάλιστα λέγεται ότι σε περιπτώσεις που ασθενούσαν φοιτητές, έκανε αγρυπνία, προσευχή έντονη, νηστεία και όλα αυτά. Και έτσι πολλές φορές γίνονταν καλά. Αυτό θα το συνεχίσει και αργότερα. Δηλαδή το κέντρο είναι ο ναός. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γι' αυτό και πάρα πολλά έργα είναι... αναφέρονται πάνω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στα εργατικά του. Γι' αυτό όταν πηγαίνει στην Αίγινα, υπάρχει η πρώτη φορά που πάει, γύρω στο 1904, υπάρχει μεγάλη ανομβρία, κάτι το οποίο ισχύει και στην εποχή μας. Αυτό που κάνει είναι πάλι προσευχή, Θεία Λειτουργία και με τις έντονες προσευχές του, βλέπουμε ότι έβρεξε στην Αίγινα μετά από 3 χρόνια. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν να έχει αυτό το χάρισμα της Θείας Λειτουργίας. Το χάρισμα, όπως λέγεται, κατά των δαιμόνων. Και φυσικά το χάρισμα της θαυματουργίας, αυτό που ακούμε... Μαρτυρούνται θαύματα. Πάρα πολλά, γι' αυτό στο απολυτήκιο... Ήταν γνωστά εν ζωή, τα βλέπε ο κόσμος τότε και τα έχει μαρτυρήσει. Ναι, είναι, τα ζούσαν οι άνθρωποι. Α, μάλιστα. Και γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταγραφεί στο απολυτήκιό του, πέρα από το ότι παρουσιάζεται ως αρετής φίλος γνήσιος, παρουσιάζεται ότι έχει τη χάρη των Ιαμάτων. Έχει παρησία προς τον Θεό. Μάλιστα. Και γι' αυτό βλέπουμε, λέει, το κέντρο και το κυρίαρχο της επίσκεψης στην Αίγινα είναι η αναζήτηση από τον κόσμο, πέρα από το να προσκυνήσουν τα χαριτόβρητα λείψανά του, Άγια Λείψανα, είναι να ζητήσουν την παρησία του, την προσευχή του για μια δύσκολη κατάσταση που περνούν. Ναι. Μιλάμε ότι πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι περνάνε κάθε χρόνο από την Αίγινα. Ναι, ναι. Είναι ένα παγκόσμιο πολύ γνωστό, πολύ γνωστό. Μάλιστα. Και είναι μεγάλη τιμή ότι. Να πούμε μόνο για τον κόσμο ότι η Ριζάριος είναι σχολείο, δευτεροβάθμιο, ένα το εκκλησιαστικό σχολείο που έτσι λεγόταν τότε. Φαντάζομαι δεν ήταν ο πρώτος διευθυντής, θα υπήρχαν κι άλλοι. Όχι, αλλά ταύτισε το όνομά του με τη σχολή λόγω του. Ήταν το 50ο έτος της λειτουργίας, έγινε. Α, το 50ο έτος της λειτουργίας. Και είπατε... πρέπει να σας πω τώρα εδώ ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος, όπως είπε ο αγαπητός Γιώργος, ότι ήταν ποιμένας και δάσκαλος και μάλιστα έβαλε 2 καινούρια, θα έλεγα, μαθήματα εκείνη την εποχή στην εκκλησιαστική σχολή. Το ένα ήταν τα γεωπονικά. Γεωπονικά, μάλιστα. Δηλαδή, ανάγκαζε τα παιδιά, το κάθε παιδί να μάθει να έχει τον κήπο του, να μάθει να καλλιεργεί, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά και από την επαρχία και θα γινόντουσαν ιερείς να πάνε μετά στην επαρχία να διδάξουν. Και ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το μάθημα των γεωπονικών στις εκκλησιαστικές σχολές και το συναντήσαμε και εμείς μετά που περάσαμε από αυτές τις σχολές, και το μάθημα της γυμναστικής και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Α, το έβαλε ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος το έβαλε στις εκκλησιαστικές σχολές και μάλιστα γι' αυτό και οι γυμναστές σήμερα θεωρούν ως προστάτητους τον Άγιο Νεκτάριο. Λίγο για την περιοχή που έγινε, η Πεντάπολη πού βρίσκεται? Η Πεντάπολη βρίσκεται έξω από το Πατριαρχείο, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Α, μάλιστα. Στην περιοχή της Λιβύης. Και ήταν τιτουλάριος επίσκοπος. Ναι, δεν είχε ποιμνιό. Δεν είχε ποιμνιό. Ποτέ δεν πήγε εκεί, ήταν ένας τίτλος. Αυτός ο Άγιος Νεκτάριος, συγγνώμη κιόλα αν να το πείτε, βέβαια. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε, το στασίδι του ήταν στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε κάτι που μας συνδέει και με την Κρήτη. Ο Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, πήγαινε και προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου τοποθέτησε ένα στασίδι δίπλα στο στασίδι που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος
Και πήγαινε εκεί και έκανε τις αγαπημιές μου. Α, μάλιστα. Yeah. Ναι, να ρωτήσω λίγο, επειδή είπατε ότι και θαύματα, να αναφέρουμε κάποιο. Τα χαρακτηριστικότερα είναι αμέσως μετά την κοίμησή του. Ναι. Όταν κοιμήθηκε στο Αρετέιο το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου του 1920 και τον άλλαζαν, έβγαλαν τη φανέλα και την άφησαν σε ένα κρεβάτι δίπλα που ήταν ένας παραπληγικός και ο άνθρωπος αυτός έγινε αμέσως καλά. Α, επίσης, αυτό... έχουμε να περιγράφεται, ήταν μια μεγάλη στιγμή η ώρα της κοίμησης του Αγίου Νεκταρίου. Υπήρξε ευωδία, αναφέρουν μέσα στο δωμάτιο του δευτέρου ορόφου, στο δεύτερο δωμάτιο στο Αρετέιο. Ναι. Και μάλιστα μυρόβλιζε και επίσης αναφέρεται ότι μία νοσοκόμα πήρε από το μύρο που έβγαινε από το μέτωπο του Αγίου και θεραπεύτηκε έτσι ο σύζυγός της. Α, το Άγιο Σώμα του είχε μία αβαρία, δηλαδή το μετέφεραν σαν να ήταν κάτι πολύ ελαφρύ. Ναι. Και με το που έφτασα στην Αίγινα και πήγε ο... ήταν κοντά του τα τελευταία χρόνια ο Άγιος Σάββας, ο Καλύμνου. Ναι. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια και έξι χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου, όταν προσπάθησε να του φορέσει το πετραχύλι, ανέφεραν όλοι ότι έσχιψε το κεφάλι ο ίδιος ο Άγιος, ενώ είχε κοιμηθεί και φόρεσε το πετραχύλι. Πρόκειται για ένα μεγάλο Άγιο. Ναι, ναι. Αυτά έγιναν μόνο τη μέρα της κοίμησης. Πώς άλλα, άλλα γίνονται σήμερα, γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο προσκύνημα και... Συνεχίζεται αυτό. Να πείτε κάτι. Ναι, ότι να προσθέσω σε αυτά που μας είπε ο Γιώργος, ότι αν σκεφτούμε ότι έγιναν τρεις ταφές και τρεις εκταφές του σώματος του λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου και όμως για 33 χρόνια, και δεν είναι τυχαίο το 33, συνδέστε το και τα με χρόνια τα χρόνια του Χριστού, το σώμα του Αγίου Νεκταρίου έμεινε αναλύωτο. Α. Και μόνο όταν ο Άγιος Νεκτάριος παρουσιάστηκε στην τότε ηγουμένη του μοναστηριού του στον ύπνο και της είπε ότι μετά από 33 χρόνια, όπως σας είπα προηγουμένως, και της είπε ότι τώρα το σώμα μου θα διαλυθεί για να το πάρει όλη η ηγουμένη και να το έχει ως ευλογία. Και όταν πια έγινε η τελευταία εκταφή μετά από 33 χρόνια, βρήκαν πράγματι το σώμα του να έχει διαλυθεί, ας το πω έτσι, και πήραν όλοι και παίρνουν ακόμη κομμάτια από το λείψον του Αγίου και τα χρησιμοποιούμε στα εγγένεια των ναών και σε οποιαδήποτε άλλη λατρευτική πράξη θέλει να τη χρησιμοποιήσει ο επίσκοπος πάνω. Αναφέρεται τρεις ταφές. Τρεις ταφές και τρεις εκταφές. Δηλαδή τον έβγαλαν, τον ξαναπήγαν αλλού και... Ο Άγιος Νεκτάριος ζήτησε να ταφεί στο μοναστήρι στην Αγία Τριάδα, όπως είπαμε προηγουμένως, και μάλιστα σε ένα πεύκο το οποίο το έχει φτέψει ο ίδιος, εκεί που είναι και σήμερα ο τάφος του. Ναι, ναι. Και μάλιστα παραδοσιακά πάνε μερικοί, ακουμπάνε το αυτί τους στον τάφο και ακούν. Άλλοι ακούν βήματα του Αγίου και άλλοι σαν να χτυπάει η πατερίτσα την οποία κρατάει ο επίσκοπος. Δείγμα ότι ο Άγιος εξακολουθεί και είναι ζωντανός και τους καθοδηγεί. Αυτή μια πολύ γνωστή φωτογραφία που είδαμε αρκετές φορές με τη στολή άπασα την αρχαιρετική στο Ιερό Βήμα. Αυτή από πού είναι, γνωρίζουμε? Λειτουργούσε κάπου στην Αθήνα είναι αυτή? Στην Αθήνα είναι αυτή. Έχω την εντύπωση ότι είναι στο ναό της Ζωοδόχου Πηγή στην Αίγινα. Μια πολύ γνωστή φωτογραφία. Όπως υπάρχει και άλλη φωτογραφία που ο Άγιος δεν είναι. Είναι με τα ράσα του, μόνο με τα κάθεται έτσι πολύ σοβαρό. Κάθεται σε ένα πεζούλι, θα έλεγα έτσι, εκείνη στο μοναστήρι. Και κρατάει μάλιστα και το κομποσκινάκι. Και αυτήν ήθελα να ρωτήσω. Είναι από το μοναστήρι του. 14 χρόνια και μετά έφυγε και αποφάσισε να πάει στην Αίγινα. Το 2014 βγήκε στη σύνταξη, είχε μεγαλώσει πλέον. Ναι, γιατί είχε μεγαλώσει και αποφάσισε ο ίδιος να βγει στη σύνταξη και να αφοσιωθεί περισσότερο, θα έλεγα, στη μοναστική ζωή. Α. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είχε περάσει και από το Άγιο Όρος. Είχε γνωρίσει και κάποιον εκεί γέροντα από τους Δανιηλαίους. Ναι. Και να το πω έτσι, πάντοτε η έφεσή του ήταν στο να ασχοληθεί με το μοναχισμό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό και αποφάσισε 14 χρόνια, πήρε κάποιες μοναχές και ξεκίνησε την πορεία εκεί. Αυτές τις κοπέλες τις είχε γνωρίσει στην Αθήνα? Ήταν τα πνευματικά του παιδιά στην Αθήνα. Οι τέσσερις πρώτες κοπέλες. Και μετά προσθέτησαν άλλες τρεις. Μάλιστα, η πρώτη ηγουμένη ήταν τυφλή. Είχε γεννηθεί στα Χανιά, η αδελφή ξένη.
μαζί με άλλες δύο κοπέλες. Έτσι ξεκίνησε το μοναστήρι, οι τρεις πρώτες που έγιναν μονάχες, και ακολούθησαν μετά άλλες δύο και σιγά σιγά αυξήθηκε ο αριθμός. Νομίζω σήμερα ότι πρέπει να γύρω στις 14, αν καλά σήμερα. Είπατε για το συγγραφικό έργο. Να μας πείτε λίγο κάποιους τίτλους έργων του, να καταλάβουμε πώς έγραφε και τι ήθελε να δώσει. Το πρώτο έργο είναι ιερών και φιλοσόφων λόγια θησαύρισμα. Μάλιστα. Δηλαδή συγκέντρωνε από όσα διάβαζε. Πατέρες εκκλησίας. Α, και φιλοσόφους. Και πατέρες εκκλησίας. Και ήταν το πρώτο του έργο. Περί επιμέλειας ψυχής. Έχει για τη Θεία Ευχαριστία κείμενα. Έχει παιδαγωγικά βιβλία. Ναι. Έχει ποίηματα όπως... Ποίηματα, το έγραφε ο ίδιος. Ναι, το Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Είναι πολυγραφότατος. Υπάρχουν και ανέκδοτα ακόμα έργα. Ναι, ναι. Τα οποία οπότε ήταν και συγγραφέας δόκιμο. Έγραφε ήταν πολύ. Πολυγραφότατος. Εκτός από το παιδαγωγικό. Αναλόγως με το που βρισκόταν, δηλαδή όταν βρισκόταν στην Εύβοια, περισσότερο προσάρμοζε τα έργα του για το κήρυγμα. Μάλιστα. Στην Ριζάριο είναι κάποια έργα για τους σπουδαστές. Αργότερα έργα περί ψυχής, δηλαδή είναι όλα τα θέματα περί νηστείας που έχουν σχέση με την εκκλησιαστική ζωή, τα οποία κυκλοφορούν από το μοναστήρι. Όπως και το Θεοτοκάριο, που είναι το βασικό του έργο. Είναι δικό του το Θεοτοκάριο. Και ένα άλλο έργο που είπε ο Γιώργος είναι, που έχει σχέση με τα παιδιά, η αγωγή των παιδιών και οι μητέρες. Και είναι ένα πολύ ωραίο έργο και θα έλεγα έτσι ταπεινά, το συστήνω να το διαβάσουν και σήμερα. Και σήμερα, ιδιαίτερα, λέει βέβαια η αγωγή των παιδιών και οι μητέρες, αλλά ουσιαστικά είναι η αγωγή των παιδιών και οι γονείς. Γιατί αφορά και τους πατέρες αυτό. Και εκεί λέει χαρακτηριστικά ότι όποιος βρει το Θεό, βρίσκει τον εαυτό του. Α, ναι, ναι. Και αυτό αναφέρεται και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σήμερα που πολλές φορές μιλάμε για την παραβατικότητα των παιδιών και αν φταίει η οικογένεια και αν η οικογένεια παίζει τον πρώτο ρόλο, το δεύτερο ή το σχολείο και οτιδήποτε άλλο, νομίζω πως αυτό το έργο του Αγίου Νεκταρίου, αν μπορούν να το διαβάσουν και βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία, να το διαβάσουμε όλοι οι γονείς, θα διδαχθούν πολλά πράγματα. Πως ο Άγιος Νεκτάριος, παρόλο που αυτός δεν είχε παιδιά, να το πω έτσι βιολογικά, αλλά είχε παιδιά πνευματικά, πως βλέπει ή μάλλον δίνει κατευθύνσεις πως ο γονιός πρέπει να συμπεριφέρεται στο παιδί. Με αγάπη, συγχωρητικότητα, αλλά πολλές φορές όμως και την επίπληξη ή και την τιμωρία, αν χρειαστεί, για να ορθοποδήσει, να το πω έτσι, η ζωή του παιδιού. Είναι αλήθεια ότι ως καθηγητής, έχω ακούσει στην Ριζάριο, δεν τιμωρούσε ποτέ, εκτός από μια φορά. Δεν τιμωρούσε ο Άγιος. Υπάρχει μια φορά που αναφέρεται. Αυτοτιμωρείται. Και πολύ γνωστό βέβαια και το περιστατικό, ήδη αναφέρατε, με την καθαρίστρια που καθάρισε ο ίδιος. Όλο το βράδυ καθάριζε ο ίδιος. Θα λέγαμε ότι στρεφόταν στο φιλότιμο τον παιδί. Στο φιλότιμο, ναι. Και πραγματικά του άγγιζε. Δηλαδή, όταν ο ίδιος για τρεις μέρες έμεινε νηστικός, ναι, έκανε τα παιδιά να αλλάξουν. Ναι, ναι. Στις φωτογραφίες που βλέπουμε, πρέπει να ήταν πολύ μιλίχιος και ήρεμος ή λιγομίλητος. Αυτό φαίνεται από το ύφος του. Πράος. Πράος. Ναι, ναι, φαίνεται αυτό. Είχε ένα αγγλικασμό της όψης, θα λέγαμε. Δηλαδή, τον έβλεπαν, από ό,τι αναφέρουν, και μπορώ να αναφέρω, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου. Ναι, γιατί για το χαρακτήρα του πρέπει να το γνωρίσουμε. Στη Ριζάριο, που είμαστε στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον σαν παιδιά, είχαν έρθει σύγχρονοι του Αγίου Νεκταρίου. Άνθρωποι οι οποίοι τον είχαν προλάβει. Ναι. Και μας έλεγαν για αυτή τη γλυκύτητα του προσώπου, ναι, ναι, που είχε ο Άγιος Νεκτάριος. Δηλαδή δεν σου έλεγε πολλά λόγια. Δεν ήταν από τους ανθρώπους στους οποίους καθόταν να φλιαρίσει και να δείξει, να το πω έτσι, ένα ύφος απλώς και πολλές φορές θα έλεγα έτσι ένα απλό παπαδάκι, ναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά πάντοτε η όψη του ήταν αυτό που λέμε ο άνθρωπος του Θεού, ναι, που ήταν και ένα κινηματογραφικό έργο που γυρίστηκε κάποτε με, πρόσφατα με τον Άγιο Νεκτάριο, το και αυτό ήταν η γνωστή ταινία, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού. Ναι. Λένε ότι είχε μπλε μάτια, ναι, ήταν μέτριο αναστήματος και, ναι, είχε σπιθυροβόλο βλέμμα. Ναι, το βλέμμα φαίνεται σπιθυροβόλο για τις φωτογραφίες.
Επίσης, είναι αλήθεια ότι μία καλόγρια που είχε κοντά του και την πέθανε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, κάπου τη δεκαετία του 90. Άρα είχαμε και μαρτυρίες ανθρώπων πολύ πρόσφατα. Αρκετές μαρτυρίες. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό για έναν. Αρκετές μαρτυρίες. Εμείς ξέρουμε, όσο ήταν η ζωή, κάποιο θαύμα να πούμε, να μας αναφέρετε. Αναφέρεται μια γυναίκα η οποία όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα και ζούσε στα Εξάρχεια, ζούσε σε ένα μικρό δωμάτιο και του πήγαινε, όπως σας είπα και προηγουμένως, η γυναίκα αυτή του πήγαινε και φαγητό. Ναι. Δεν είχε να φάει ο καημένος. Ναι. Του είχαν κόψει το μισθό του. Αυτός δεν είχε χρήματα μαζέψει, να το πω έτσι, να έχει οικονομίες. Και ήρθε στην Αθήνα και ουσιαστικά βρέθηκε σε ένα δωμάτιο, το οποίο το παρεχώρησαν και δεν είχε το ενίκιο να πληρώσει. Και μάλιστα πλήρωσε τα ενίκια μετά που πήγε ως ιεροκήρυκας στην Εύβοια. Mm. Η γυναίκα αυτή, πηγαίνοντας κάθε μέρα φαγητό, μια μέρα πήγε. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε την πόρτα του ανοιχτή. Η γυναίκα πλησίασε, άκουσε μια ψαλμωδία και μια ευωδία έβγαινε μέσα από το δωμάτιο, κοίταξε από την πόρτα και είδε ένα σαν σύννεφο να είχε σπάσει τον Άγιο Νεκτάριο και μάλιστα έτσι όπως προσευχόταν είχε, να το πω έτσι, αποκολληθεί το σώμα του, τα πόδια του και σαν αεωρίτο. Και κατάλαβε ότι είχε να κάνει όχι πλέον με ένα απλό, θα έλεγα έτσι, ιερέα ή ένα απλό άνθρωπο, αλλά κάτι το θαυμαστό. Επίσης, είπατε για το μάθημα που είναι πολύ σημαντικό και το ποδόσφαιρο και τα γεωπονικά. Αυτό γιατί το σημειώνετε ιδιαίτερο? Γιατί το λέω για το ποδόσφαιρο, γιατί εκείνη την εποχή το ποδόσφαιρο θεωρείται ότι ήταν, να το πω έτσι, το άθλημα της αλητείας. Μάλιστα. Δηλαδή με το ποδόσφαιρο δεν ασχολείται μόνο αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τι να κάνουν ή αυτοί οι οποίοι ήταν τα παιδιά που ήταν παραμελημένα από τις οικογένειές τους και παίζαν στις σαλάνες. Ο Άγιος Νεκτάριος λοιπόν το ενέταξε το μάθημα αυτό μέσα στα υπόλοιπα μαθήματα για να δείξει ότι το νους υγιής εμπνεύματι. Άρα ήταν και προοδευτικός άνθρωπος, ανοιχτό μυαλό. Ανοιχτό μυαλό και πρωτοπόρο για εκείνη την εποχή. Όπως και τα γεωπονικά, τα οποία μπορεί να μας φαίνονται ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά... Βέβαια, η φύση, το περιβάλλον, τώρα τελευταία ακούγεται. Στο πρωτογενή τομέα, όπως λέμε. Τότε, ναι. Επίσης, είπατε κάτι για το Υπουργείο, ότι δεν τον διόρεζαν στην αρχή και μετά έγινε... Το Υπουργείο, επειδή δεν είχε την ελληνική υπηκότητα, δεν ήθελε να τον διορίσει. Αφορμή ήταν αυτό. Ναι. Στην ουσία δεν ήταν λόγος να μην τον διορίσει. Αποκαταστάθηκαν όμως. Κάποια στιγμή ήρθε ο διορισμός όμως. Γενικά ήρθε. Με τις επαφές του, με το κράτος, γνωρίζουμε και κάτι. Αναγνωρίζοντας στο τέλος της συγγραφής ποιος ήταν ο Άγιος. Ναι. Όλο αυτό το συγγραφικό έργο το έγραψε στην Ελλάδα. Ή και ως επίσκοπος κάτω στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε και κάτι. Και ως επίσκοπος έγραφε. Άρα έγραφε από μικρός. Ναι. Από μικρός, ναι. Επίσης ήθελα να ρωτήσω, επειδή πάρα πολλές φορές, είπατε το 1998, αποκαταστάθηκε με το δικό του Πατριαρχείο. Γνωρίζουμε πώς έγινε αυτό, γιατί αποφάσισε τελικά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τότε. Τι είναι αυτό που σκέφτηκε? Απλώς χρειαζόταν περισσότερο θάρρος, μετάνοια, που δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει. Ναι. Ο τότε Πατριάρχης και... Πέτρος. Ουσιαστικά είναι ο πρώην Πατριάρχης, Αλεξανδρίας ο πρώην, μάλιστα. Και νομίζω ότι το έχει υπογράψει και ο νυν Πατριάρχης. Θα μπορούσε να ζει ο Πέτρος, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλος. Ναι, τότε οι δύο επίσκοποι, ο Θεόδωρος, ο οποίος τότε ήταν επίσκοπος στην Κένια. Ο νυν Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Πιλουσχίου, ναι. Και αυτός επίσκοπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, εισηγήθηκαν στον Πατριάρχη τότε, τον Πέτρο, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και ο Πατριάρχης. Άρα αποκαταστάθηκε και μία τάξη πολλών δεκαετιών, ουσιαστικά ένας αιώνας. Είναι μια ιστορική στιγμή αυτή το 1998. Ακριβώς. Πολλές φορές λέμε ότι εμείς θα φύγουμε τα πρόσωπα, η Εκκλησία θα μείνει όμως. Μάλιστα αυτό, στην Αίγινα, στο κελάκι του Αγίου Νεκταρίου, υπάρχει μαζί με το πτυχίο του. Υπάρχει αυτή η διαγνώμη, όπως λέτε, η συγχώρηση του Πατριαρχείου και έχει τοποθετηθεί για να θυμίζει όλα αυτά. Αναφέρατε για τις αδικίες. Να μας πείτε κάτι, πώς αντιμετώπισε τις αδικίες ο Άγιος? Με πολύ συγχωρητικότητα και θα έλεγα έτσι, ποτέ του δεν επεζήτησε την τιμωρία ή να πει ναι, εντάξει, καλά έπαθε αυτός, τιμωρήθηκε. Προηγουμένως ανέφερε ο Γιώργος το περιστατικό αυτό με την κοπέλα που η μάνα της κατηγόρησε τον Άγιο για ηθικό ζήτημα κτλ. Και τότε έστειλαν ένα εισαγγελέα
να πάει να κάνει ανακρίση στο μοναστήρι, να δει τι είχε γίνει και όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα λέγεται και έχει καταγραφεί στη βιογραφία του Αγίου ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας πήγε στο μοναστήρι, έπιασε τον Άγιο Νεκτάριο από τα γένια και λένε ότι τον χτύπησε κιόλα, του έπαιξε ένα χαστούκι. Το χέρι του, αυτό όπως έπαιξε το χαστούκι, έμεινε παράλυτο. Και γύρισε στο σπίτι και μάλιστα όχι μόνο το χέρι του, αλλά και το υπόλοιπο σώμα πλέον δεν το μπορούσε να το κυβερνήσει ο συγκεκριμένος εισαγγελέας. Και η γυναίκα του εισαγγελέα πήγε στο μοναστήρι, έπεσε στα πόδια του Αγίου. Και ο Άγιος πήγε για να τον συγχωρήσει και πήγε, τον συγχώρησε τελικά, αλλά τελικά ο εισαγγελέας τιμωρήθηκε. Αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο που αναφέρατε, οι σχέσεις γονέων, παιδιών. Η αγωγή των παιδιών και οι μητέρες. Να μας πείτε ένα παράδειγμα, κάτι να δούμε έτσι πρακτικό που γράφει εκεί και θα ήταν πολύ χρήσιμο σήμερα για τη σχέση γονιών και παιδιών. Εκεί αναφέρει αυτό το περιστατικό που το αναφέρουν μετά και οι σύγχρονοι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος ιδιαίτερα. Εκεί λέει τη φράση: όταν μιλάτε στα παιδιά και δεν σας ακούνε, μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά. Κάνετε δηλαδή προσευχή. Λέει στις μητέρες. Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο. Μην αναλαμβάνετε οι μητέρες. Αναφέρομαι σε κάποιες φράσεις. Μην αναλαμβάνετε οι μητέρες εξ ολοκλήρου την αγωγή των παιδιών. Καμιά φορά που γίνεται σήμερα, και να το πω έτσι, καμιά φορά το βρίσκομαι και σαν δικαιολογία και εμείς οι άνδρες και λέμε εντάξει, εγώ έχω τη δουλειά μου. Με τη μητέρα να ασχοληθεί το παιδί. Η μαμά να σε διαβάσει. Όχι. Το έργο της αγωγής των παιδιών και της μόρφωσης είναι και στον πατέρα και στη μάνα. Να μοιράζονται τα βάρη, γιατί όταν μοιράζονται, λέει, τα βάρη, είναι και πιο εύκολα να μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Κύριε Φωκάδα, μας πείτε κάποιο άλλο παράδειγμα έτσι, σχέσεων από τις διδαχές του. Τις διδαχές. Και επειδή είστε και εκπαιδευτικός, που θα το βρίσκατε πολύ πρακτικό και σήμερα στον σημερινό καθηγητή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση περισσότερο είναι όταν το πώς αντιμετώπισε όταν μίλαγε στον κόσμο και ο κόσμος δεν άκουγε και μάλιστα είχε επηρεαστεί από τις συκοφαντίες. Στρεφόταν στο Θεό με πολύ προσευχή, με διάλογο και έτσι περίμενε να λυθεί το θέμα. Γι' αυτό όταν είδε ότι δεν ακουγόταν, είπε θα δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Αν και τώρα συνεχιστεί αυτό, τότε θα φύγω. Θα φύγω στο Άγιο Όρος, να πάρει έτσι, είπε, πάντα του άρεσε ο μοναχικός βίος. Τελικά βλέπουμε ότι ο κόσμος πληροφορήθηκε το τι έγινε. Υπήρξε αυτή η παρέμβαση του Θεού. Αυτό και με τη δασκαλία. Δηλαδή θα κάνουν ό,τι μπορούν οι δάσκαλοι, θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και ο Θεός με το δικό του τρόπο, με την προσευχή, θα επαυξάνει αυτό το έργο και έτσι θα φέρνει καρπούς. Επειδή είστε και καθηγητής, είπα και προηγουμένως, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σήμερα σε έναν εκπαιδευτικό, πολύ πρακτικά, κάτι από τα λόγια του ή από τη ζωή του. Θα έλεγα η ταπείνωση του Αγίου Νεκταρίου. Δηλαδή, να μην είμαστε κάποιοι που θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά να κάνουμε πράγματα με ταπείνωση ή αυτοτιμωρία που ο ίδιος έκανε, να μην βιαζόμαστε τόσο πολύ στις τιμωρίες που συνηθίζεται αυτό. Το πρόβλημα που αναφέρατε και προηγουμένως ότι είχε δυσκολία να διοριστεί, διορίστηκε, με τους καθηγητές της σχολής, ξέρουμε τι επαφές είχε, πώς τον δέχτηκαν. Στην αρχή είχαν κάποιες επιφυλάξεις και μάλιστα τον έλεγαν ο δεσποτοκαλόγερος. Οπότε ξέρουμε και επαφή με τους συναδέρφους εκπαιδευτικούς, μάλιστα. Ότι θα έρθει τώρα ένας καλόγερος στη σχολή, γιατί η σχολή ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, ναι. Και θεωρείται, να το πω έτσι, τότε εφάμιλη με τη θεολογική σχολή. Μάλιστα, ήταν επίπεδο. Ναι, είχε πολλούς καθηγητές οι οποίοι δίδασκαν και, και λιγάκι υπήρχε, να το πω έτσι, μια επιφύλαξη ή υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις ότι τι θα έρθει τώρα αυτός καλόγερος να διδάξει στα παιδιά. Σιγά σιγά όμως ο Άγιος με την συγχωρητικότητα, με την αγάπη την οποία έδειχνε, με τη διαλεκτικότητα που είχε, στο τέλος τους προσέγγισε. Όχι μόνο τον ήθελαν να τον έχουν κοντά τους ως σχολάρχη, όταν έφυγε δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα ποιος θα την καταστήσει τον Άγιο Νεκτάριο. Άρα αυτό είναι και ένα παράδειγμα και για τους
συναδέρφους μεταξύ τους στις σχέσεις. Να πείτε κάτι, κύριε Φουκαδάκη, θέλετε σε αυτό. Θέλετε κάτι να για πείτε. Για τις σχέσεις των συναδέλφων, Ναι, νομίζω κάτι θέλετε να πείτε. Έτσι όχι, όχι, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε ότι είναι καλό να υπάρχει μια αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμός, να μην μειώνει ο ένας καθηγητής τον άλλο. Να ρωτήσω κάτι, έχουμε ένα-δύο λεπτά για να κλείσουμε. Το συγγραφικό του έργο, πού μπορεί κάποιος να το βρει σήμερα, πού υπάρχει? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία μπορούμε να βρούμε έργα του και κυρίως στο μοναστήρι βλέπουμε να υπάρχουν όλα τα βιβλία του στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Α, μάλιστα. Οπότε εκεί μπορεί να βρει και να διαβάσει πώς έβλεπε. Αλλά και εδώ στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Με τις μοναχές, η σχέση του ποια ήταν? Ήταν αυστηρός, πώς? Όχι, ήταν πολύ ταπεινός και ήταν και πολύ διακριτικός. Να σκεφτείτε ότι όταν εκτίστηκε το μοναστήρι, το 1904 εκτίστηκε το μοναστήρι, ξεκίνησε πάνω να χτίζεται το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, δεν ζήτησε να μείνει μέσα στο μοναστήρι, έκτισε ένα μικρό κελάκι, μάλιστα με μια μικρή σπηλιά, υπάρχει ακόμη έξω από το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, και εκεί έμενε ο Άγιος για να μην είναι μέσα με τις μοναχές. Μάλιστα, ναι. Πάντα δηλαδή είχε μια διακριτικότητα τη και φρόντιζε ώστε να μην δημιουργήσει οποιοδήποτε σκανδαλισμό. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Νομίζω ότι δώσαμε ένα ωραίο στίγμα, γιατί είπατε, σας είδα πολύ ενημερωμένο και για τα εκπαιδευτικά και τη ζωή του, αλλά και τη μοναχική του πορεία και την επισκοπική. Οπότε νομίζω μπορούμε να έχουμε ένα κύκλο και για τους σημερινούς εκπαιδευτικούς, αλλά βέβαια και για τους γονείς με τα παιδιά. Ακριβώς. Να μας πείτε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, μια πρόταση. Θα ήθελα να κλείσω με μια πρόταση που λέει ο Άγιος Σοφρόνιος του έσεξε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Ναι. Αν πάρουμε το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος είναι ο Άγιος της υπομονής, ο Θεοτράβηξε τόσα των φτωχών, των αδυνάτων, αυτών οι οποίοι αναζητούν και μια εργασία, και μια προσημένη και επικαιρό. Νομίζω ότι από το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου μπορούμε να διδακτούμε πολλά. Έπαθε πολλά ο Άγιος Νεκταρίος, ταλαιπωρήθηκε. Και με τόσες μετακινήσεις, άλλαξε τόσες πόλεις, δεν είχε μισθό. Και ακριβώς όμως υπέμεινε και στο τέλος δικαιώθηκε. Μάλιστα. Με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φουκαδάκη. Θερμές ευχαριστίες για τη διδασκαλία του και τα πρακτικά παραδείγματα και για τα θαύματα που είπατε. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και να έχουμε την χάρη και την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου πάντοτε και όλοι μας. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.